λίγο ησυχία, παιδιά. Κάμερες, φώτα, κλακέτα. Για λίγες ώρες το κέντρο του Ηρακλείου μετατράπηκε σε τηλεοπτικό πλατό για τη δραματική σειρά του Άλφα Σασμός. Η Αργυρό, ο Πετρίς, η Σεμίνα, ο Κώστας, οι ήρωες της σειράς που έχει αγαπήσει το τηλεοπτικό κοινό, έγιναν κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Περάστε σας παρακαλώ μπροστά από εδώ, αν είναι εύκολο. Το ραντεβού μας με τη Χριστίνα, τον Κώστα και τον Δημήτρη ήταν στο πάρκο, εκεί που κατάφερα να τους απομονώσω για λίγο για να τα πούμε και να γνωριστούμε καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κομματάκι δύσκολο να τους κρατήσω για πολύ, μακριά τους θαυμαστές τους, από το κοινό που τους παρακολουθεί και έσπευσε να τους συναντήσει για να τους δει από κοντά. Χριστίνα Χιλά Φαμέλη, Κώστας Νικούλη, Δημήτρης Γιοργαλάς. Τρεις ηθοποιοί που μπήκαν φέτος για τα καλά στη ζωή μας μέσα από τους ρόλους που υποδίονται. Τρεις ξεχωριστοί άνθρωποι, πολύ ωραίοι στην κουβέντα και με ένα κοινό χαρακτηριστικό. Την ευγνωμοσύνη που νιώθουν για την αγάπη του κόσμου και την επιτυχία της σειράς. Είμαστε φέτος τυχεροί όλοι εμείς που παίζουμε στο Σασμό, γιατί ο Σασμός έχει κάνει αυτή την επιτυχία. Όταν λοιπόν συμβαίνει ξαφνικά τόσο έντονα, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι σε τιμά και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το χαρείς, γιατί είναι πολύ γενναιόδωρο αυτό που σου δίνεται από τον κόσμο. Αυστηρά καλλιτεχνικά, αν το δούμε, ναι. Μία τέτοια σειρά, μία τέτοια δουλειά με τόσα γυρίσματα, πολλές διαφορετικές σκηνές, με όλες αυτές τις απαιτήσεις τέλος πάντων, σου αφήνει το περιθώριο να λειτουργήσεις, να θεθείς καλλιτεχνικά, υποκριτικά, να κάνεις το καλύτερό σου. Όταν βρεις το χώρο για να τοποθετήσεις κάτι που σε συγκινεί, ίσως κάτι που θες να πεις, κάτι που θες να μοιραστείς, μέσα σε αυτό το πολύ αυστηρό πλαίσιο, κάπως ελευθερώνεσαι και νιώθεις ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Αυτή τη στιγμή στα γυρίσματα αφιερώνεται πολύ χρόνο γιατί είναι καθημερινά το σύριαλ, αλλά έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Είναι μια απαιτητική δουλειά, όντως. Έχει και πολύ μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Όλο αυτό τέλος πάντων που περιλαμβάνει. Έτσι είναι, ναι. Χάνει κάπου τη μαγεία του αυτό. Ωραία ερώτηση. Ναι. Ναι. Τι χάνει κάποιες φορές όταν υπάρχει κούραση, όταν τα γυρίσματα είναι πολύ απαιτητικά και δύσκολα. Άνθρωποι είμαστε, θέλω να πω, κάποια στιγμή κουράζεσαι. Αλλά υπερισχύει το άλλο. Πες μου, φταίω εγώ σε κάτι, έκανα κάτι. Γιατί εξαφανίστηκες? Μη με κοιτάς, πες μου, γιατί? Γιατί! Δαστέρη, σταμάτα, σ' αγαπώ, εντάξει. Σ' αγαπώ πολύ. Δεν έχει αλλάξει αυτό, ούτε πρόκειται να αλλάξει. Ποτέ. Εντάξει. Εσύ τον Σασμό τον ήξερε, σαν έννοια? Όχι. Τον έμαθα από το βιβλίο του Πετρουλάκη, γιατί πήρα και διάβασα αμέσως το βιβλίο. Η αλήθεια είναι ότι το είχα διαβάσει πριν μου πούνε για τη σειρά. Και εντάξει, όταν με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν να κάνω δοκιμαστικό για τη σειρά, τρελάθηκα από τη χαρά μου. Και πώς θα πας με αυτή την έννοια του Σασμού? Νομίζω ότι εσένα σου ταιριάζει σαν ιδιοσυγκρασία. Είμαι τέτοιος άνθρωπος, ναι. Είμαι άνθρωπος που πιστεύει στους Σασμούς και που θεωρώ ότι ό,τι και να γίνεται μεταξύ των ανθρώπων, πρέπει κάποια στιγμή να τα βρίσκουμε, να βάζουμε την αγάπη μπροστά. Άσπα! Άσπα! Φέρε το ουίσκι. Κώστα, έχεις πιει? Είπα, φέρε το ουίσκι. Κώστα, γιατί είσαι πιωμένος, τι συμβαίνει? Μυρίζει συνόπνευμα. Βα, σου μυρίσαμε τώρα, Βάλε μου να πιω. Κώστα, καλύτερα να πας σπίτι. Φίλησες. Έκανα σκουπίδι. Διατρέψε να πηγαίνει με τον ένα και με τον άλλον. Άφησε με, απονάζει! Εσύ με τον εαυτό σου έχεις κάνει Σασμό? Ναι. Ναι, πιστεύω, αλλά θέλω να πω ότι συνεχώς έρχονται θέματα και συγκρούμαστε με θέματα που τα βλέπουμε μπροστά μας, οπότε δεν είναι μια διαδικασία που άπαξ και κάνει Σασμό, τα έχεις βρει όλα και τα έχεις λύσει όλα. Καλά που θα ήταν. Ναι. Αλλά να τελειώνει εκεί το παιχνίδι. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν θα ήταν καλά, γιατί πολλές φορές ενώ η διαδικασία πολλές φορές είναι πιο χρήσιμη από το αποτέλεσμα. Οπότε, αν μέσα σε αυτή την πορεία βρεις και κάτι άλλο, είναι κέρδος. Η Αργυρό τον αγαπάει. Και εμείς οι υπόλοιποι, όλοι αδύναμοι. Πες μου ρε μπαμπά, εσύ τι θα κάνεις?
Καταλαβαίνω πολλές φορές ότι όλοι οι καλλιτέχνες, όποια μορφή τέχνης και αν έχετε, έχουν επιλέξει, λένε μία ιστορία μέσα από αυτό που κάνουν. Και σε κάθε δουλειά χωριστά, αλλά και μέσα, όλη η πορεία είναι, για μένα νομίζω ότι είναι μία προσπάθεια να υποθεί μία ιστορία για κάτι. Ίσως ωραίο αυτό που λες. Περιεχόμενο. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίο. Ναι, ισχύει. Εσένα η δικιά σου ιστορία, ποια είναι? Η δική μου ιστορία, γιατί το κάνω, νομίζω... Πώς σε βρίσκεις μέσα σε όλο αυτό? Κοίτα, πολύ κλισέ αυτό που θα πω, αλλά βρίσκω τον εαυτό μου μέσα στην τέχνη. Δηλαδή, με εκφράζει αυτό το πράγμα πολύ. Tu m'as dit je saigne, et si tu m'attends, je serai là ce soir. Je sais, je suis pas pardonné, mais je suis patient, j'ai la foi, tu vois. C'est toi ou moi, c'est pareil. Η δική σου ιστορία, η κανονική, η ανθρωπένια, αυτή ναι, που υπάρχει πίσω από τις κάμερες. Ποιο κομμάτι της θα ήθελες να μοιραστείς? Μπορείς να πιστέψεις σε κάτι και να το πραγματοποιήσεις. Και δεν είναι τόσο μακριά όσο νομίζουμε ότι είναι ή όσο φοβόμαστε να κάνουμε το βήμα παρακάτω ή να ρισκάρουμε. Εκεί πέρα υπάρχει η ζωή σας, όταν ρισκάρεις. Όταν ισορροπείς ανάμεσα στην ασφάλεια και σε κάτι που δεν ξέρεις τι είναι. Οπότε έχω ρισκάρει πολλές φορές στη ζωή μου και ρισκάρω και θα ρισκάρω για πάντα. Οπότε αυτό θέλω να μοιραστώ με το κοινό. Ρισκάρατε. Ο έρωτας με το σταματάκι μόνο πόνο και αίμα μπορεί να μας φέρει. Έρωτα με το σταματάκι. Τι είναι αυτά που λέει η μάνα μας, Αργυρό? Με ποιον από τους δύο έχει σχέση? Με τον Αστέρι ή το Μαθιό? Θέλω λίγο να μπούμε, να κάνουμε λίγο καθρέπτισμα αυτού που ζεις μέσα στο σίριαλ και τι θα μπορούσε αντιστοίχως στην πραγματική ζωή να λειτουργήσει για σένα. Ας πούμε, τι θα σε έκανε να τα παρατήσεις όλα? Να αφήσεις δουλειά, σπίτι, οικογένεια, χώρα, Ήπειρο? Αν ένας έρωτας εννοείς... Δεν ξέρω τι θα ήταν αυτό. Τι θα με έκανε? Η δουλειά θα μπορούσε. Ναι, θα μπορούσε να ήταν ένα κίνητρο. Μια αφορμή. Ένας έρωτας θα ήταν? Δεν ξέρω. Μπορεί και ναι. Αλλά να... όχι να παρατήσω τη δουλειά μου για έναν έρωτα. Mm. Τη χώρα μου ενδεχομένως, την πόλη μου κτλ. Θα μπορούσα. Ναι. Θα μπορούσα. Μπαίνουν στη ζυγαριά πολλές φορές η λογική και το συναίσθημα. Είμαι αρκετά λογικός άνθρωπος. Δεν λειτουργώ αυθόρμητα. Νομίζω υπερισχύει η λογική. Άρα σχεδόν η Αργυρό ήρθε σαν καρμικό μάθημα σε σένα. Να σου πει, για δες. Όχι, η Αργυρό είναι πολύ λογικός άνθρωπος και αυτή. Ο Αστέρης είναι πιο αυθόρμητος και πιο συναισθηματικός, ναι, νομίζω. Έχει αφαιθεί όμως, έχει παρασυρθεί. Έχει αφαιθεί, ναι, ναι. Αλλά με μια λογική πάντα. Ναι. Τουλάχιστον έτσι τη διαβάζω εγώ. Να σε χαιρόμαστε. Έκανες ευχή? Να είμαστε καλά. Αυτό φτάνει. Να είμαστε καλά και να προσέχεις. Μου έρχεται στο μυαλό ο ήρωας που υποδίεσαι στο σασμό, ναι, ο Κώστας, που είναι ένας άνθρωπος που νομίζω ότι παίζει ένα περίεργο παιχνίδι με την ευθύνη που του αναλογεί σε αυτή τη ζωή. Πολύ, ναι. Δεν είναι κακός. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στον Κώστα. Δηλαδή, αυτό είναι η προσωπική μου, η προσωπική μου αναζήτηση, ας πούμε, αν θέλεις, αυτό το ρόλο. Είναι ένας αντιφατικός. Είναι καλός, αλλά... Κάνει κακά πράγματα. Έχει μπλέξει. Κάνει κακά πράγματα χωρίς να ξέρει να τα υποστηρίξει κιόλας. Δεν είναι αυτό που λέμε ένας παραβατικός άνθρωπος, αυθεντικός. Ναι. Δεν είναι Διονύσης. Ο Διονύσης είναι παραβατικός άνθρωπος. Είναι... Έχει στο DNA του άλλα στοιχεία. Ναι, αυτός από την ανάγκη πήγε, τα έχει βρει πολύ δύσκολα. Δεν τα καταφέρνει. Ήδη τώρα στα επεισόδια που βλέπουμε ζητάει να φύγει από αυτό το πράγμα. Νομίζω δηλαδή πως έχει μπλέξει χωρίς να αναλογιστεί από πριν το τι τον περίμενε. Σου θυμίζει κάτι αυτό? Κάνεις αναλογίες, δεν ξέρω, στη δική σου ζωή, στην ιστορία της Ελλάδας, στην ιστορία στοιχεία των Ελλήνων, σαν λαός. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, ναι. Πιστεύω ότι ο Κώστας είναι λίγο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ειδικά είναι τώρα, στα χρόνια της μεγάλης κρίσης. Πολλοί χάσανε το δρόμο τους, όχι με την έννοια ότι γίνανε παραβατικοί, με την έννοια ότι έχασαν το νόημα της ζωής τους. Έχασαν το στόχο της συμπεριφοράς τους. Έπαψαν να φέρονται καλά στους ανθρώπους που αγαπάνε. Ο Κώστας αγαπάει πάρα πολύ τη γυναίκα του και δεν της το δείχνει εδώ και πολύ καιρό, από ό,τι αφήνεται να εννοηθεί. Έτσι, δηλαδή έχουν χάσει
την ουσία της σχέσης τους. Την επαφή με το μέσα τους, ναι, με το σε αυτό το θέμα τους. Μοιάζει με τον μέσο Έλληνα που τον πήρε λίγο η μπάλα των κακών γεγονότων, της κακής οικονομίας και όλα αυτά και έγινε ένας μίζερος άνθρωπος που δεν εκδηλώνει τα αισθήματά του και που κάποιοι ενδεχομένως προσπάθησαν να βρουν και τρόπους λίγο πιο εύκολους να επιβιώσουν. Ναι. Το κίνητρο είναι, ας πούμε, καλό, αλλά ο τρόπος όχι. Ναι. Στο ρόλο, ας πούμε, που υποδίδει το Σασμό, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει ένα πολύ αυστηρό αξιακό πλαίσιο και που είναι και η σημαία του, είναι αυτό που τον καθοδηγεί και στη ζωή του. Ναι. Που του στερεί την ίδια στιγμή πολλά πράγματα. Μπαίνουν κάποια πρέπει που αυτά έχουν να κάνουν με το φαίνεσθε και το πώς έχει μάθει μια κοινωνία να επιβιώνει και αναγκάζεσαι ή σε αναγκάζουν να ακολουθείς και εσύ αυτό το πρότυπο, αλλά εν τέλει τι μετράει στο τέλος. Μετράει, η αγάπη μετράει μόνο και το πόσο ανοιχτός είσαι εν τέλει και το πόσο θες να επικοινωνείς με τους ανθρώπους. Ενώ γιατί να έχει πρόβλημα με τρεις που η αδερφή του το έχει με τον Αστέρι. Το μεγαλύτερό σου πρέπει που έχεις ακολουθήσει μέχρι στιγμής ποιο είναι? Πρέπει. Μπορεί να το έχεις βαλίσει στον εαυτό σου. Ναι. Μπορεί να έχει μπει από την οικογένεια ή από το πλαίσιο το κοινωνικό. Πρέπει να μην χαϊδεύω τον εαυτό μου, να μην παρηγορώ, να... Ξέρεις πώς το λέμε στην Κρήτη, να μην πολύ βαβαλίζω τον εαυτό μου. Μου αρέσει πάρα πολύ το ρήμα. Σημείωσε έτσι. Πολύ βαβαλίζω. Πολύ βαβαλίζω. Και το μεγαλύτερο σου θέλω που έχεις ακολουθήσει, που θα ήθελες να ικανοποιήσεις. Θέλω να κάνω αυτό μέχρι να μην μπορώ πια. Το μέλλον όμως είναι στα χέρια μας. Πολύ ωραία όλα αυτά που λες. Αλλά... δεν ξέρω που θα πάει όλο αυτό, τι θα γίνει αν το μάθουν, πώς θα αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μαζί είμαστε πιο δυνατοί.